Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας στη διαδικτυακή συνέντευξη τύπου του, προγράμματος, του ενταξιωτικού προγράμματος Ήλιος, το οποίο, πράγματο, η οποία συνέντευξη πραγματοποιείται από κοινού με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ο στόχος αυτής της συνέντευξης τύπου είναι διτός. Αφενό να παρουσιαστούν τα, προ... τα αποτελέσματα του προγράμματος, έτσι όπως εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες στην χώρα μας, και αφετέρου να μοιραστούμε μαζί σας το βίντεο της καμπάνιας ευαισθητοποίησης, έτσι όπως μια καμπάνια η οποία ήδη βρίσκεται στον αέρα, σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές ενημερωτικές ιστοσελίδες. Το βασικό σύνθημα τη καμπάνια είναι ότι μπορούμε να δώσουμε πολλά ο ένα τον άλλον και κυρίω τον καλύτερό μα εαυτό. Ε, και ουσιαστικά με αυτό το σύνθημα ενισχύουμε δύο μηνύματα του προγράμματο: αυτό τη ομαλή ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία και τη συνύπαρξη ε, αναγνωρισμένων προσφύγων και Ελλήνων προ όφελο και των δύο. Ε, στο βίντεο, το οποίο θα παρακολουθήσουμε εντό λίγων δευτερολέπτων. Αναδεικνύονται οι βασικοί πυλώνε του προγράμματο, του ενταξιωτικού προγράμματο Ήλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και είναι η στήριξη τη στέγαση, η εκμάθηση ελληνικών και η υποστήριξη στην έβρεση εργασία. Ενώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι μεταξύ των πρωταγωνιστών βρίσκονται και πραγματικοί εποφελούμενοι του προγράμματο. Μόλι ολοκληρωθεί η παρουσίαση του βίντεο, το οποίο διαρκεί κάτι λιγότερο από δύο λεπτά, θα ξεκινήσουμε με τι ομιλίε τον, με τις ομιλίες αρχής γενομένης από του Υπουργού του κύριου Νότι Μηταράκη. Βλέπουμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Και επίσης να πω ότι μετά το τέλος των ομιλιών θα υπάρχει δυνατότητα ερωτήσεων από τους συναδέλφους δημοσιογράφους που βρίσκονται ήδη συνδεδεμένοι μαζί μας. Κάθε μέρα βλέπουμε όλοι τον ίδιο ήλιο. Και ξεκινάμε από την αρχή. Ήλιος. Πολύ καλά. Μπράβο. Ματαινούμε την ίδια γλώσσα. Μιλάμε ελληνικά για τα ίδια πράγματα. <laughs> Ζάρι. Έτσι το λέμε κι εμεί. Ζούμε μαζί. Μαθαίνουμε ο ένα από τον άλλον. Δουλεύουμε μαζί για το καλύτερο και τον δυο μα. Το πρόγραμμα ήλιο του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης έχει στόχο την ομαλή ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων στην ελληνική κοινωνία, υποστηρίζοντα την εκπαίδευση, τη στέγαση και την έβρεση εργασία. Μπορούμε να δώσουμε πολλά ο ένα τον άλλον. Κυρίω τον καλύτερό μα εαυτό. Με την υποστήριξη τη ελληνική κυβέρνηση και τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Η σημερινή συνέντευξη τύπου που έρχεται να επαναεπιβεβαιώσει την αγαστή συνεργασία και το ουσιαστικό έργο που πραγματοποιούμε μαζί με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση με χρηματοδότηση από την DG Home τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια από τι πιο δύσκολε πτυχέ τη μεταναστευτική κρίση, στον τομέα τη κοινωνική ενσωμάτωση των δικαιούχων διεθνού προστασία, καθώ η χώρα μα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η σχέση εμπιστοσύνη με τον ΔΟΜ εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα του εθνικού συστήματο υποδοχή. Από την άφηξη ενός ετούντα άσυλο στη χώρα μα, μέχρι και τη στιγμή που θα λάβει θετική ή αρνητική απόφαση και αναζητά διαδρόμου είτε ένταξη είτε επιστροφή στη χώρα προέλευσή του. Σήμερα καλούμαστε να συζητήσουμε για την ενσωμάτωση. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχει για το στάδιο της ένταξης η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του προενταξιακού σταδίου. Ο αναγνωρισμένο πρόσφυγα εξέρχεται μια δομή φιλοξενία ή αφήνει πίσω του κάποιο σπίτι του προγράμματο Εστία ή κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου του προγράμματο Φιλοξένεια, το οποίο δουλέψαμε μαζί με τον ΔΟΜ και ολοκληρώνουμε μέσα στο 2020. Έχοντα πλέον στην κατοχή του ο αναγνωρισμένο πρόσφυγα τα απαραίτητα έγγραφα για την πρόσβαση στο κοινωνικό κράτο, αλλά και την κατάλληλη ενημέρωση. Που θα τον οδηγήσει στο Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση και τα προγράμματά του που στόχο έχουν να στηρίξουν τα πρώτα βήματα τη νέα του ζωή στη χώρα μα. Κατανοώ την κόποση τη ελληνική κοινωνία απέναντι στο μεταναστευτικό, όπω γνωρίζω πολύ καλά το πόσο έχουν δοκιμαστεί οι αντοχέ και τα αντανακλαστικά τη, ειδικά στα νησιά του Αιγαίου. Δεν μπορούμε όμω να κρυβόμαστε πίσω από ιδεολειψίε και υπερκφυγές. Οφείλουμε να μιλήσουμε στον ελληνικό λαό με ειλικρίνεια. Η διαδικασία ασύλου σε κάποιε περιπτώσει οδηγεί σε θετικέ αποφάσει αναγνώριση καθεστώτο διεθνού προστασία. <coughs> και αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη χώρα μα 82.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγε. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών θα μείνει στη χώρα μα και η διαδικασία ασύλου επιβάλλει ανα τρία χρόνια αυτή η απόφαση να ανανεώνεται. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μα ω σύγχρονο Ευρωπαϊκό κράτο. Να προλυάνουμε το έδαφο για την ομαλή ένταξή του, αυτών των αναγνωρισμένων προσφύγων, στην ελληνική πραγματικότητα. Και πολιτικό μας χρέο προ τι επόμενε γενναίε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ανακύψει στο μέλλον κοινωνική διαστρωμάτωση με σημαντικέ ανισότητες και τριβέ. Και για να αποφύγουμε προβλήματα όπω βιώσαμε στην Αθήνα του τελευταίου μήνε, εργαζόμαστε συστηματικά με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την εκτέλεση από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ενός προγράμματος προσωρινής διαμονής για δύο μήνες αναγνωρισμένων προσφύγων οι οποίοι εξέρχονται από δομές φιλοξενίας νησιών ώστε καθώς έρχονται στην Αθήνα να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ή σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας μας για να μπορέσουν να ενταχθούν μέσω του προγράμματος Ήλιος και να βρουν τη δικιά τους δουλειά να πατήσουν στα δικά τους πόδια. Ένα πρόγραμμα λοιπόν που φιλοδοξούμε θα δώσει τέλο σε δυσκολίε που υπήρξαν κατά τη διάρκεια τη μετάβαση από τι δομέ στην ανεξάρτητη διαβίωση. Κάτι που η χώρα μα δεν είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια παρά την ένταση του προσφυγικού την περίοδο 2015-2019. Αντιμετωπίζουμε έτσι φαινόμενα τύπου πλατεία Βικτωρία, αλλά και άλλων σημείων στην επικράτεια, όπου η ανθρώπινη αγωνία γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευση. Και βέβαια, φαινόμενα τύπου πλατεία βικτορία. Σε μια εποχή πανδημία, δημιουργούσε και ανησυχίε δημόσια υγεία και γι' αυτό πέρα από τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευση, μαζί με την πολιτική προστασία και τον ΕΟΔΗ, είχαμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα προσωρινή φιλοξενία ασυμπτωματικών θετικών κρουσμάτων οι οποίοι βρισκόντουσαν σε καθεστώ αστεγνία. Και βέβαια, τα φαινόμενα τύπου Πλατεία Βικτωρία μπορούσαν να εξελιχθούν και σε σημεία παραβατικότητα. Καθώ αθέατα κυκλώματα πλαστογραφία, διακίνηση προ άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, βρίσκανε πρόσφορο έδαφο. Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων διεθνού προστασία από τον Αύγουστο του 2019 μπορούν πλέον να εγγραφούν σε ένα από τα πληρέστερα ίσω ενταξιακά προγράμματα που λειτουργούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρόγραμμα ήλιο, Ο σκοπό του είναι η προώθηση τη ανεξάρτητη διαβίωση των αναγνωρισμένων προσφύγων. Μακριά από επιδοματικέ λογικέ του παρελθόντο, με στόχο την ομαλή ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασία. Η χώρα μα δεν δίνει ούτε ισόβια σύνταξη, ούτε ισόβια στέγαση στου αναγνωρισμένου πρόσφυγε. Του δίνει όμω το δικαίωμα και την ευκαιρία, πατώντα τα δικά του πόδια, να δουλέψουν για το καλό του εαυτού του, τη οικογένειά του και του κοινωνικού συνόλου. Και σήμερα στο πρόγραμμα έχουν εγγραφεί συνολικά 19.000 εποφελούμενοι. Ενώ το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου εγγράφηκαν κατά μέσο όρο 2.000 εποφελούμενοι αναμήνα. Το Σεπτέμβριο ο αριθμό αγγίζει του 3.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πολιτική εξόδου από τι δομέ που θεσμοθετήθηκε το 2020 επιταχύνει πλέον την ομαλότερη πρόσβαση αυτών των ανθρώπων μέσω του προγράμματο Ηλίου. Και βέβαια, οι αυξημένε εγγραφέ είναι αποτέλεσμα μια συστηματική παρουσία και προσπάθεια ενημέρωση. Των αναγνωρισμένων προσφύγων, είτε κατά την παραμονή του και την έξοδο του από τι δομέ, είτε μέσω τη απευθεία επαφή σε εξωτερικού χώρου, είτε μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση. Κοινότητε στο Facebook, κοινότητε στο Viber, που λειτουργούμε και ω Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει του εξή άξονε. Πρώτον, στέγαση. Υποστήριξη στην έβρεση αυτόνομης κατοικία και επιδότηση έω 12 μήνε τη κατοικία που όμω ο ίδιο ο ευφελούμενος πλέον συμβασιοποιεί προσωπικά. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανεξαρτητοποίηση των προσφύγων και την ομαλότερη ένταξή του. Δεύτερο σημαντικό άξονα είναι η εκπαίδευση. Δράσης υποστήριξη τη ένταξη, τη ελληνική γλώσσα, του πολιτισμικού προσανατολισμού και η ανάπτυξη δεξιοτήτων. Και η, η εκπαίδευση είναι ένα σημείο στο οποίο μέσα στο 2020 αλλά και στο 2021 πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο με πιο περισσότερα προγράμματα για να δώσουμε τις απαραίτητες δεξιότητες οι οποίες θα ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Γιατί σας θυμίζω ότι στη χώρα μας κάθε χρόνο μετακαλούνται χιλιάδες εργαζόμενοι από όμορες χώρες γιατί υπάρχουν ανάγκες στην αγορά εργασίας ειδικά στον αγροτικό τομέα. Τρίτο σημαντικό άξονα, η απασχολησιμότητα με συνεδρίε εργασιακή συμβουλευτική και άλλε δραστηριότητε που ενισχύουν την εργασιακή προοπτική. Τέταρτο άξονα, πάρα πολύ σημαντικό, η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα το πρόγραμμα Ήλιος περιλαμβάνει, όπως σας είπα, την επιδότηση για 12 μήνες στη στέγα σε διαμερίσματα και συγκεκριμένα την επιδότηση ενικίου για τη συνεισφορά στην κάλυψη δαπανών μίστοση ιδιωτικών κατοικιών που κατά κανόνα ανήκουν σε Έλληνε πολίτε και βασικών λειτουργικών εξόδων, καθώ και συνεισφορά στην εισφορά στι αρχικέ δαπάνε εγκατάσταση στην κατοικία. Αναπόφευτα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη χώρα παρατηρείται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ακολουθούν το Ηράκλειο, τα Γιάννενα, το Μεσολόγγι, η Πάτρα, η Κατερίνη και το Κυλκή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΔΟΜ, πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο μηνιαίω 450 συμβόλαια ενοικίε σπιτιών. Επίση, λειτουργούν 19 κέντρα ένταξη του ΔΟΜ σε όλη την Ελλάδα για την άρτια κατάρτιση των προσφύγων αλλά και για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. Και συγκεκριμένα τρία κέντρα βρίσκονται στην Αθήνα, ομοίω τρία κέντρα στη Θεσσαλονίκη και από ένα κέντρο στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο τη Κρήτη, στη Λάρισα, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τα Χανιά, στη Σιτία, στη Λιβαδιά στο Κυλκή, στην Κατερίνη και στην Τρίπολη. Μέσα από την εκπαιδευτική και εργασιακή κατάρτιση, εξοπλίζουμε του αναγνωρισμένου πρόσφυγε με, το με το απαραίτητο οπλοστάσιο δεξιοτήτων και γνώσεων, ώστε να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια του και να ενσωματωθούν ουσιαστικά. Ένα οπλοστάσιο που θα του είναι χρήσιμο όχι μόνο στην ελληνική επικράτεια, αλλά και στι χώρε που πιθανόν στο μέλλον να μετεγκατασταθούν θα τους καταστήσει στα μάτια των Ευρωπαίων κρατών χρήσιμους και εύκολα αφομοιώσιμους κατοίκους. Την ίδια στιγμή, η ελληνική πολιτεία στέκεται αρρωγός στις προσπάθειες του ΔΟΜ για την ομολή εξέλιξη του προγράμματος, αλλά και προχωρά όπου χρειάζεται στις απαραίτητες παρεμβάσεις για την περαιτέρω βελτίωσή του. Πρώτον στη στέγαση. Παρατηρήθηκε μια παρατεταμένη δυσκολία των προσφύγων να βρουν σπίτι ή τουλάχιστον να κρυθούν ω αξιόπιστοι ένοικοι από πληθώρα ιδιοκτητών. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούν οικονομικά οι διοκτήτε με μεγαλύτερη εγγύηση, όπω γίνεται σε άλλα παρεμφερή στεγαστικά προγράμματα στην αρχική συμφωνία, αν αυτό γίνει εφικτό με βάση τον προπολογισμό του προγράμματο. Επιπλέον, πρέπει να δίνεται κατευθείαν το ποσό των εγγύσεων από το ΔΟΜ στου ιδιοκτήτε. Ήδη έχει αρχίσει πιλωτικά αυτό σε συγκεκριμένε περιοχέ όπω η Τρίπολη, η Λιβαδιά και η Νάουσα. Και τέλο, προτάθηκαν συγκεκριμένε τροποποίησει ω προ τα κριτήρια επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Δεύτερον, ως προ την εκπαίδευσή του και τις δράσεις υποστήριξη τη ένταξη, ελληνική γλώσσα, πολιτισμικός προσανατολισμό και ανάπτυξη δεξιοτήτων, προχωράμε στην επίδοση βελτιώσεων, βεβαιώσεων με συγχωρείτε παρακολούθηση στου που ολοκλήρουν επιτυχώ το πρόγραμμα εκπαίδευση. Παράλληλα, έχουν αρχίσει ήδη μαθήματα σε ωφελούμενο μέσω στο πνεύμα του COVID-19, αλλά και τη υποστήριξη προσφύγων που δεν διαβιούν κοντά σε κέντρα εκπαίδευση. Τρίτον, ω προ την απασχολησιμότητα, σχεδιάζουμε μαζί με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασία ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα με στόχο την χαρτογράφηση δεξιοτήτων, επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση δικαιούχων διεθνού προστασία. Στο απλαίσιο αυτού του προγράμματο, θα παρέχεται ειδική κατάρτιση όπω επίπεδο γλωσσομάθεια στα ελληνικά Α2 και τα απαραίτητα soft skills, ειδικά στον πολιτισμικό προσανατολισμό, τα οποία είναι απαραίτητα. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψη. Επιπλέον, το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου έχει προσανατολίσει το σύνολο του Εβραίου Δικτύου Κέντρων Ένταξη Μεταναστών σε δράσει που μπορούν να επιφέρουν ορατά αποτελέσματα στον τομέα τη εργασιακή συμβουλευτική, καθώ και στην αξιοποίηση αιθουσών για διδασκαλία μέσω τη συνεργασία αυτή του ΔΟΜ με τα κέντρα μεταναστών, στον άξονα τη εκπαίδευση θα δίνονται η δυνατότητα τόσο στα ΚΕΜ να αναπτύσσουν τέτοιε δράσει, αξιοποιώντα ουσιαστικά την τεχνολογία του ΔΟΜ, όσο και στο ΔΟΜ να εξοικονομήσει πόρου για την αξιοποίηση των αιθουσών του ΚΕΜ αντί της ίδρυση νέων κέντρων εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του τελευταίου άξονα τη ευαισθητοποίηση προβλέπεται η υλοποίηση εκδηλώσεων η διοργάνωση συζητήσεων και ο σχεδιασμό και η πρώτη καμπάνια ενημέρωση μέσω τηλεοπτικού σποτ, όπω είδαμε πριν από λίγο. Έχουν πραγματοποιηθεί ω αυτή τη στιγμή 97 συζητήσει και 14 εκδηλώσει αλληλεπίδραση. Για εμά, η διασύνδεση των αναγνωρισμένων προσφύγων με τι ανάγκε τοπικής τοπική αγορά και τη κοινωνία αποτελεί ζητούμενο, γιατί η ευαισθητοποίηση του σήμερα συμβάλλει τα μέγιστα στην συνειδητοποίηση του αύριο. Η κοινωνική ενσωμάτωση και η εργασιακή ένταξη πρέπει να προκύπτουν ω όριμο καρπό από την όσμωση ιδεών και δράσεων με τι τοπικέ κοινωνίε. Δεν μπορούν να είναι αποτέλεσμα βίαιων αλλαγών στην καθημερινότητα των κατοίκων, ούτε και πολιτικών με αστερίσκου. Εφαρμόζουμε, όπω είπα, μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική με γνώμον των συμφέρων του ελληνικού λαού. Μια πολιτική με μετρήσιμα αποτελέσματα όχι μόνο στην ένταξη, αλλά και στι υπόλοιπε προκλήσει που αναπόφευκτα δημιουργεί η μεταναστευτική κρίση. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό για την τοποθέτησή του και το λόγο έχει ο κύριος Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ πολύ λίγα πράγματα μπορώ να προσθέσω. Ε, απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι η χώρα για πρώτη φορά καταβάλλει προσπάθεια και επιτυγχάνει να δημιουργήσει ε, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κοινωνικής ένταξης. Θυμόμαστε όλοι ότι από τη δεκαετία του 90 και μετά όσοι ε, πρόσφυγες ή μετανάστες ήλθαν και έμειναν στην Ελλάδα ουσιαστικά αυτοεντάχθηκαν χωρίς να υπάρχει σχέδιο, πρόγραμμα και όραμα για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ενσωματωθούν τελικά στην ελληνική κοινωνία. Ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε με την βοήθεια του ΔΟΜ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο αποτελεί και το κύριο εργαλείο της περίοδου αυτής σε σχέση με την κοινωνική ένταξη. Παράλληλα, προγραμματίζουμε α, την χρήση δύο ακόμα α, εργαλείων εντός του πλαισίου της νέας προγραμματικής περίοδου 2021-2027 από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και επίσης ένας τρίτος άξονας που θα προέλθει, όπως και ο, ε, ο κύριος Υπουργό προείπε, από το Ταμείο α, Ανάκαμψης. Έχουμε εξασφαλίσει μαζί με τον ΔΟΜ την συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος Ήλιος και κατά την επόμενη χρονική περίοδο, με τελικό στόχο να φτάσουμε τα 60.000 άτομα από τους τρεις αυτούς πυλώνες που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε για την κοινωνική ένταξη. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής ένταξης. Είναι η γλώσσα και άρα αυτό που ονομάζουμε ελληνομάθεια. Είναι η κατανόηση ε, της, ε, των, από τη μεριά των μεταναστών και προσφύγων των αρχών, θεσμών και αξιών της κοινωνίας υποδοχής μέσα από την αλληλεπίδραση. Και είναι βεβαίως και η εργασιακή συμβουλευτική και εργασιακή κατεύθυνση ε, ως τελικό σημείο ενσωμάτωσης μέσα στην κοινωνία υποδοχής. Δεν έχω ε, να προσθέσω κάτι περισσότερο. Ε, άλλωστε, ο Υπουργός τα είπε σχεδόν όλα. Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ από τη δικιά μου μεριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γενικό ε, Γραμματέα. Ε, όπως είπαμε στην αρχή, η συνέντευξη που είναι κοινή μεταξύ του Υπουργείου, του ΔΟΜ και της ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και το λόγο ε, θα δώσω στην κυρία Λάουρα Κοράδο, ε, η οποία είναι επικεφαλής της, ε, του τμήματος Legal Pathways and Integration από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ε, βρίσκεται μαζί μας μέσω σύνδεσης... Ε, βρίσκεται στις Βρυξέλλες και θα μιλήσει διαδικτυακά. Good morning. Hmm? Good morning, Miss Corado. Can you hear us? hello uh, can, you, can you hear me now? Yeah. Hello? Yes and we can see you and you can hear you very clearly. Thank you for ah, joining okay. us. Okay, thank you very much and apologies for the technical problem <laughs> A risk uh, with these video conferences. so good morning again. Uh, I was just saying that I am very happy to be here today with you to talk about uh, integration and inclusion. Of migrants and uh, refugees, and of course, of the ELIOS project in particular, which is what we are discussing today. As the Commission has highlighted in the new Pact on Migration and Asylum, which we presented on the 23rd of September, integration of people that are legally staying. In, in the EU. So, both the beneficiaries of international protection, but also other migrants that have um, legitimate reasons to, to be in the EU for work, uh, study, family reunification. This is really a crucial element uh, in uh, an effective management of asylum and migration policies. It's also essential to ensure that uh, the people that are legally in our societies. They can participate, they can contribute to the well being of the society, and it's also very important to ensure the social cohesion in our societies. So, um, of course, uh, the Commission, we, for us, as I said, this is really a pillar. And uh, we, will, we are working at the moment and we will issue before the end of, of the year an action plan on integration and inclusion of all migrants. Uh, at EU level and this action plan will include a number of measures and actions across all different areas from education to labor market integration access to housing access to health how to foster migrant participation and exchanges and this action plan is aimed really at supporting all the member states but also all the actor uh, and other stakeholders local and regional authorities civil societies and all those that are contributing to the implementation of effective integration policies of course we will do so through providing funding continue to provide funding and uh, in the next multi-annual financial framework it will not only be through the asylum and migration fund but also the European Social Fund Plus will play an important role, but also the regional fund, because all of uh, integration policy is not just for early arrivals, for newcomers, but it's a long-term process. And therefore we need to contribute with all necessary funds. Of course, we are also providing support to member states and other actors to really cooperate and learn from each other exchange best practices and this is what we are doing through the european integration network for example and there we have also supporting mutual learning activities where greece has participated exchange with other member states and we are very pleased we welcome that very much so uh, the projects that we are presented today the elios project is really a good example of what can be achieved uh, through EU support and funding, but also um, through cooperation between different stakeholders. Uh, the colleague from the IOM will present it in details, and I would like to thank them and all other organizations and partners for the implementation, and of course, all the Greek authorities. Uh, but I'm really happy that this project has enabled to cover overall almost 20,000 beneficiaries, developing more uh, measures to provide accommodations, but also integration courses, language courses, and access measures to support access to labour market. All those are all very important actions to support the integration of beneficiaries of international protection. Uh, I am also glad that um, the Greek government has proposed uh, recently a new integration action plan and, uh, and social integration. I think this is really important, and it's also very important that this will be implemented with co in cooperation with the regions and the municipalities. Um, this is a very important aspect that we will highlight also in our action plan that we need to have all level of government uh, really cooperating and also cooperation with all relevant stakeholders. so these are really key principles that we will uh, recommend all member states to implement. Um, so let me stress again that it is very important that all member states uh, develop comprehensive and long-term strategies on integration and inclusion. as i said, this is really an essential part of any well-functioning Migration and asylum system, and it's really important to foster integration and social cohesion. So, let me reiterate and stress that uh, you can continue to count on the support from the European Union, and we really uh, look forward to uh, further projects and activities and measures uh, to be developed in the future um, in the area of integration and inclusion. Thank you very much. Ms. Corrado, thank you very much for your uh, speech. And now I would like to pass the floor to Mr. Gianluca Rocco, Chief of FEV Mission in uh, Greece. Thank you. Minister, Secretary General, colleagues in, from the EU in Brussels, but also in Athens, and also uh, let, me, let me recall all the partners of the Ilios. They are on this, on this virtual connection and they are contributing to, to, to the success or, or to, to the attempt to shape this important program. Now, what is Ilios? What is integration? What is this project that uh, the European Union is financing here in Greece? What does it mean in practice? In practice, it means that there are people. That according to the law, to the Greek law, but also to the, to the international laws and to the EU laws, have the right to stay in Greece. Now, to have the right to stay in Greece, it means certainly that the state has an obligation to give something to these people to be able to live here. But it means also that these people have to make an effort to try to live in Greece helios is trying to bring these two sides together helios is working on language greek trust me is a very difficult language but uh, if you want to live in greece you need to know the language if you want to have a job you need to know the language so to provide language courses it means to give you the basic tools for those that want to stay to, to, to stay in, uh, in, uh, in Greece, it means also to understand the culture of Greece, to understand the way of living. How do you live in Greece? This is very difficult in every culture, you know, coming from, from outside uh, Europe and outside Greece is difficult. It requires some, some adaptation, it requires some understanding. Helios is starting also providing that tribe of, of understanding He's trying to bring you know some, some, some basic knowledge of how you move around in Greece, how, how you try to to interact with the Greek society. Then the two most important element, the work and the place to live. For the place to live, you know, Ilios has a. a is a step forward. The minister mentioned how much Greece is doing in terms of accommodation and how many people they are accommodating. For Ilios is a different, different type of approach. In Ilios, I, Ilios requires for you to integrate that you do a step forward. You, don't, you go beyond what the government is offering you. The government is offering you the tools to find a way for you to find an apartment, to find a house. Work. Very difficult, not just in Greece, I would say in Europe in general. The labor market is, is very, very tight these days, and COVID certainly didn't help. Nevertheless, there are jobs. Uh, the minister mentioned also the, 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 the fact of the aging uh, societies in Greece, in Italy, in many of the, of the European countries. Migration is a positive element into this. It can bring uh, you know, new new uh, workforce. You can bring new dynamics into economies in uh, in Greece. So I would say the Ilios, you know, is, is not just integration. is 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 something more than that. is 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 what, and I was very glad that the colleague from from Brussels from the EU mentioned mentioned it. Is what is required in all the European countries. And what is happening in Greece is, with the support of the, of the European Union, is something that uh, you know, fulfilled that, that requirement. Now, Greece has a system that looks also at this element of migration, migration management. Uh, it's a very young project. It started only a year ago. But it's moving fast, and it's giving, giving results. We have some concrete results of people that went through the project and now they are living in Greece. Because it's not true that everybody wants to leave Greece. Greece is a beautiful country, but it's also a place where you can have a future. So, if, uh, if through Ilios and through other, other uh, means, uh, we give to these people the possibility. To, to, to take advantage of this situation, they will. One last word on the, on the cooperation between IOM, the government, and, and, uh, and the European Union. I think that this is one of the best examples of the good cooperation that we have. Uh, I'm very glad that the government is fully committed in such a difficult uh, endeavor. Uh, the minister mentioned that. Greek societies, you know, there is there is some tiredness in uh, dealing with migration, especially on the islands. This is nothing new. We saw it in Italy when you know the flows started a long time ago. There is, there is. We have to understand also the the, the society that is dealing with with massive inflows of of people that are coming from outside. But the fact that the minister is here today and, and, and takes the time to, to be with us in the launching of this campaign, I think, is the, the showing the commitment of the Greek government in following up in this, uh, in this project and in this program of trying to give further support to the migrants, to recognize refugees that have the right to stay in Greece. The government is one side, but then we have also the local authorities. And here I will reiterate, you know, the congratulations for the, the, the this action plan, this step forward that you took in trying to also link the central government with local authorities in your plans. The info campaign, it will be also uh, will have some spin-off at the local level because the local authorities are those that will, you know. Bear most of the, of, the, of the issues related to integration. In conclusion, I think that uh, Ilios is a positive element. Ilios is showing how governments, international organizations, and the EU can work, can work together. So allow me to, to congratulate all of you for what we are doing here and for the good results that we have achieved so far. Thank you. Thank you very much. Um, I, θα δώσω τώρα το λόγο στον uh, συντονιστή του προγράμματος, ήλιο, τον κύριο Μίλαν Κόλιτς, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος ομιλητής για σήμερα. Οπότε θα πρότεινα, ε, ε, εάν υπάρχουν δημοσιογράφοι με ερωτήσεις, να αρχίζουν σιγά σιγά να στέλνουν το μήνυμά τους και την πρόθεσή τους να ρωτήσουν στο chat, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία σειρά προτεραιότητας για να προχωρήσουμε μετά με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Good morning from my side as well. Um, at the very beginning, I would um, allow me to say that I'm honored to, to, to speak today after uh, such a key speakers that represents actually the main partners in this program: uh, the Greek government and Ministry of Migration and Asylum that was really supporting this program from the really beginning and supporting the development and all the efforts and endeavors from, from, from our side were, were always coordinated and uh, uh, strongly supported by the, by the ministry and also uh, dg home european commission our donor that was uh, really from the, from the beginning uh, 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 supporting this project in very unusual and uh, unconditional way with a lot of understanding for the pilot nature of this program and the need for all of us to be uh, flexible and open in implementing such a project that is um, uh, needless to say new and uh, and um, important for, for uh, this country and this uh, uh, migration uh, management uh, process in greece. Um, i would like to start with um, i have some short presentation that we have prepared with few slides that are actually crops from um, parts, uh, sections from our fact sheet that we are publishing every friday so that um, all of you can see um, SOME OF THE, some of the, the, the FACTS THAT, that uh, WE ARE PUBLISHING uh, AND YOU CAN ALWAYS FIND THEM IN OUR WEBSITE BUT uh, TO USE THIS OPPORTUNITY AND TO SHOW ONLY A FEW OF THEM. SO THE, uh, the NUMBER OF ACTUAL UP-TO-DATE NUMBER OF BENEFICIARIES ENROLLED IN ILIOS IS AROUND 19,000. What does it mean to be enrolled? It means that uh, people that are showing their willingness and readiness to to start their integration pathway in Greece they sign declaration of participation with uh, with uh, our program in our program and uh, uh, from that moment from the moment of of uh, of their signature, they are allowed also to start with um, um, Education courses, uh, language courses, and also to start uh, with uh, uh, job counseling and integration monitoring sessions. You can see here in this uh, chart a number of newly enrolled per month. And as Minister said at the beginning, uh, you can see that from the May exit, when, when the new exit uh, strategy was announced, you can see that around 2,000 per month. We had uh, enrolled in Ilios, while in September this number raised to three thousand, and uh, this is showing actually the, 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 the number of people that are willing to, to, to enter this program is raising. Here in this chart, it's a sure. I mean, it's a let's say pathway that every beneficiary who is entering Ilios should should. Uh, um, go through so at the beginning we have these information sessions that our teams and that was very challenging part at the beginning to promote this program to go to each of the camps each sites and hotels and to get in contact from with each of the beneficiaries in all the stia apartments and to present program to them so for them to sign the enrollment the declar declaration of participation after that there in green part you can see the, the Accommodation support that our teams in the field are doing. So from um, open houses events that we are uh, matching and uh, uh, organizing uh, the events where where the our beneficiaries can meet the landlords, we are supporting with interpretation in this uh, regard. And uh, there are also matchmaking making events for the cohabitations of uh, let's say a couple of uh, of uh, single male want to rent a house together, so we are helping also in, uh, in that. Um, here you can see the, the moment when they when they find the apartment and they lease the they, when they sign the lease agreement and provide the taxes net agreement. From that moment, we provide first transfer from the current accommodation to to the new accommodation uh, of the beneficiaries and their goods and then we start providing rental subsidies uh, from that moment their, their participation in, um, in uh, the language courses is mandatory so from that moment they, are in, they, they, they have 15 days to show up in the ilc integration learning center and to start their integration courses after the placement test and place, placement test is there to assess their knowledge of greek because we have also advanced beneficiaries that are already uh, not on A1 level, they're A2 or B1 level of, of Greek already. Right. Uh, the pink part is actually showing the employability support. We organize job fairs and also matchmaking events with employer, employers and, and uh, uh, our beneficiaries in order to to uh, show them to, to give them opportunity to meet and to, to I will actually come back to the employability component a bit later uh, the the red part integration monitoring and sen sensitization events sensitization events is actually uh, events that we are doing in um, in the um, uh, local municipalities and we have also campaigns that we are starting such a, like uh, such as this campaign that we are doing, that we are promoting today. Uh, integration monitoring is a process of supporting beneficiaries uh, through the individual sessions uh, for um, adult members of the family uh, and um, counseling them on their um, integration pathways into Greek society. And at the end, you see a language certification is a. It's a. Um, uh, Something that is offered to those that, that they finish the, um, the language courses, and then if they want to certify the, the, their knowledge of the Greek language. So just a short uh, overview of the components. You will see number of, of integration monitoring sessions. Uh, it's above 3,000 now. Uh, then we have job counseling sessions around 2,000. And uh, 2,323 people already enrolled in integration courses. Uh, when we talk about accommodation support, as like I said before, there is also a platform, Ilios Pity platform, that is uh, offering the opportunity. It's an opportunity for each of our beneficiaries to find apartment through this platform, and these apartments are already uh, how to say verified and. Uh, confirmed by the landlords that are, that are uh, lenders are willing to share to rent them to the beneficiaries of ilios to, to recognize refugees. so you can see also that some of them are under negotiation. and we have these apartments throughout greece, as you can see central macedonia, then thessaly, Thessaloniki, saloniki, peloponnese, crete. so there are always around 300 apartments available in this platform. and these apartments are actually already negotiated in a way that, uh, that uh, landlords are willing to rent them. and this is important to have this opportunity and this will be uh, also used for uh, the new pilot that minister announced about uh, two months of stay in hotels for, uh, for the beneficiaries from lesbos uh, that they will be offered directly with some houses after some period of, of uh, giving them opportunity to try themselves. Um, rental subsidies over you. here you can see how many individuals up to date actually up to last friday uh, were benefiting are benefiting from the from the rental subsidies for now so 6115 today is actually uh, 6375 so you can see in four days the number is actually raised for 250 people new uh, that are actually that received the rental subsidies and they are already in their um, uh, apartments rented in their name. Um, here you can see the number of the new lease agreements, beneficiaries with new lease agreements per month. And again, you can see that last four months we have, after the May exit, we have actually four, around 1,000 per month, while in only in the first nine days of October we had 503, and now we count 250 more. So up to 14 of October uh, we have 750 people already in October. So half of the month 750. This is showing actually that this number of people coming, uh, exiting and entering Ilios is really raising now. Um, geographical distribution of beneficiaries is something that we are always asked, asked about. so here you can see that uh, we follow up very uh, detailed I mean, about the uh, movements and what we are trying always to see how many of them are staying in the same municipality or moving to, to the other municipalities. and this geographical distribution is something what we are trying actually to promote. The possibility and actually uh, to promote uh, the movement of beneficiaries from the uh, big cities towards the small villages or small cities that are in need, for example, for agric agricultural workers or other type of workers. Uh, and we cannot, use but I, uh, right now uh, the average, no, the um, percentage of those that are staying in the same municipality that are accommodated right that uh, those that are accommodated for example in uh, in um, crete and then to stay in crete we have around 50 per percent of them 51 percent of them stay in the same municipality while 49 percent of them are moving to to some other municipality um, integration learning centers minister already mentioned them and also the places that we have them so 19 integration learning centers for now um and i wanted to show this we are using uh, this um, uh, to, uh, skill skills profiling tool of your uh, developed uh, on european level by dg employment and we are using it now to to, to proceed with uh, uh, skills profiling in order to actually see what, is, what are the capacities of our beneficiaries and what is what are their Occupations that can be offered to the to the um, local community so um, you can see here on one thousand two hundred um, profiled um, we see that with uh, secondary education we have around forty three percent of people while around twenty percent nineteen um, uh, are um, have, have the university degree and also you will see that with no education we have some 10% of people no yeah 10% of, of our beneficiaries are we, without any education but uh, this fact about the 20% of them with the university degree it's also important while, uh, while discussing about the capacities and knowledge that these people can bring Actually, to the society. Um, when we talk about the years of professional experience, uh, you can see that more than 60% of people are between one and 10 years of, of uh, experience, while uh, the biggest uh, uh, percentage is uh, actually from one to four, to four years of professional experience. And we have some 20% um, of people with no experience. So this is a. Uh, this... Stop sharing. These are the, the facts we will, uh, anyhow, share with all of you after the, the um, um, press conference the fact sheet for, from last week. And you can always, um, as I said at the beginning, you can always find it find it in IOM website every Friday. What uh, I wanted uh, just for for the end to to comment on integration process, I would say that uh, integration is a challenging process for the community, and uh, it's um, it's very it's challenging for the host community for the locals, but also for the hosted community, and the the, the only uh, Think the thing that will make a difference between the, the, the between the possibility for integration to be a burden only for the, the community or to be something that whole community will be, benefit from is actually the way how we manage migration, how we manage integration in general. So, looking for benefits, it's a uh, one of the big uh, tasks of uh, ILIOS, we are trying through this program while talking to the beneficiaries to the local uh, representatives in focus group discussions we are trying to understand what are actually the benefits that uh, that uh, the community can have from from integration of people that are uh, uh, that are um, uh, hosted in 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 their community and uh, what we see now and there as you can understand with these uh, thousands of uh, of um, monitoring sessions and job counseling sessions we we are collecting a lot of data that can be used for and it will be used for the further development of this program but also for other programs that will be uh, implemented hopefully by the ministry and by the the um, uh, state uh, services. Uh, and we see that people are most, the, the best majority of, uh, of our beneficiaries are willing to work. They want to work, they, they are looking for jobs, and they are asking for support in finding jobs. So they are, uh, the, the fact that uh, some of them are also trying to leave the country exists, but still what we are facing on daily basis we, and what we uh, encounter as a main uh, challenge is uh, finding jobs for them and supporting them in finding jobs. and this is why we are discussing now with the ministry and with the donors in order how to improve this process of job finding and supporting in employability for beneficiaries. Um, also what we found that uh, there are um, Eager to see their children go, go, going to school, and this is something what we, all of them are very active now in find in enrolling children in school, asking for all the, the um, uh, requirements, learning about it, and this is showing that they see that education is important for their children. And also, this is an opportunity that we were discussing many times, that um, there are a lot of villages around. Uh, throughout Greece that are, let's say, with only few children, with a, um, with a school that should be closed because of the lack of children, for example, this could be very beneficial for both for the local community and for, for the um, uh, refugees that are part of integration process. If families with children move to the rural areas that are in need for children to keep the school open, for example. Um, uh, but we found also that is important, it's um, infrastructural support to the municipalities that are hosting large number of migrants. Very often we, we count that uh, the capacities of, uh, of uh, Greek uh, local municipalities are the same like capacities of the municipalities uh, throughout Europe. But what exactly we see now we see that people are not against accepting um, accepting people and integrating it into the community. But uh, we are sure and we see through some uh, other projects that IOM is implementing, we see that, that small support that could be much bigger in implementing in, uh, uh, in um, some, let's say, infrastructural or uh, uh, um infrastructural uh, uh, grants that are actually changing the the environment and supporting uh, the development of uh, services schools uh, or public, uh, public places that can be used by, by both by the host community and uh, and the um, migrant community uh, are actually something what will be beneficial for, for the, the, the locals and show them that uh, integration is actually um, something what, what is bringing something to the local community. Um, and for the end, just to say that we are doing um, a lot of discussions now with uh, with the local municipalities about the need for workers and what we see we see that. Uh, and we are organizing these events right now. When we are talking, uh, there is an event uh, in Ioannina with a group of women women that are visiting women's agricultural cooperative. So we are organizing this uh, type of matching events in order for uh, our beneficiaries to meet with the employers and to try to to um, with the potential employ uh, employers through the uh, to, to find the, the, the possi possible jobs uh, so our aim, aim is to, to empower refugees to optimize those uh, skills and capacities uh, that they carry from their countries and uh, we are also now supporting them in translating their degrees what the uh, uh, diplomas that they bring from their their own countries and to obtain driving licenses and um, um, and to certify their languages, for example, uh, English language, so to be uh, more competitive in the uh, market. And okay, for the end, I wanted just to say that we what we found for now that. Uh, uh, our beneficiaries have uh, working experience from at least 40 different occupational categories. Uh, while in Greece, most of them are involved in elementary occupations, such as cleaners, crop farm, and building construction uh, jobs. So, this could be something that uh, we need to explore together and to use data that we have. so to create uh, some uh, appropriate programs that can support this employability component thank you very much and over from my side thank you έχουμε ήδη ερωτήσεις θα ξεκινήσουμε με την κυρία Γεωργιοπούλου από την Καθημερινή Καλημέρα. Νομίζω ότι, ότι δεν ακούγεται καλά. καλά. Τα... Τάνια, καλημέρα. Μπορείς να χαμηλώσει λίγο τον ήχο σου. Τώρα είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα. <σχύλει> αν έχεις δύο ανοιχτές συσκευές, καλό είναι μία να κλείσει. Δεν έχω δύο ανοιχτές συσκευές. Εντάξει, είμαστε καλά, νομίζω. Ακούτε, δηλαδή. <laughs> Ωραία. Ωραία. Η ερώτηση είναι ε, πόσοι είναι αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα και πόσα άτομα ακριβώς ε, μαθαίνουν ελληνικά. Ωραία. Ε, θα συγκεντρώσουμε όλες τις ερωτήσεις και θα, απαντήσουμε, θα τις απαντήσουμε όλες μαζί μετά. Ε, η δεύτερη, ε, δεύτερη ερώτηση από το ΑΠΕ και την α, κυρία Κουζινοπούλου. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία προς τον Υπουργό ανέφερε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει κατατεθεί από την ελληνική κυβέρνηση ένα νέο action plan σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, να μας πει περισσότερα αν είναι κάτι καινούργιο, τι θα περιλαμβάνει. Και η δεύτερη ερώτηση προς το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Αν έχουμε τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα για όσους έχουν ήδη βγει από το ήλιος, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η υποστήριξή τους, Εάν μπορούν να βρουν πιο εύκολα σπίτι ή συνεχίζουν να μένουν σε αυτά τα οποία έχουν νοικιαστεί, ε, και αν έχουν ενταχθεί ε, στην αγορά εργασία, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον κύριο Αγγελίδη από την Εφημερίδα των Συντακτών. Δημήτρη, καλημέρα. Μας ακούς. Φαίνεται ότι έχεις βάλει στο μιούτ το μικρόφωνο σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ακούμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ήθελα καταρχήν να επισημάνω, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθο, η πρώτη συνέντευξη τύπου του Υπουργού με δυνατότητα ανοιχτών ερωτήσεων. Και θα ήθελα να ζητήσω να γίνεται πιο τακτικά αυτή η επικοινωνία, γιατί είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο που επιτρέπει στον τύπο να ασκεί τη δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου. Ε, σε σχέση με τα στοιχεία, ε, νομίζω να θέτει ότι 19.000 έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα Ήλιο. Αν δεν κάνω λάθο, 7.000 ή 9.000 νέε εγγραφέ ε, από το καλοκαίρι. Πώ έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα επιδότηση ενοικίου και πώς έχουν βρει στέγη από αυτού. Μια δεύτερη ερώτηση. Νομίζω το Υπουργείο έχει εξαγγείλει από τι αρχέ Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, παρεμβάσει για εξομάλυνση των γραφειοκρατικών εμποδίων που περιόριζαν σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβαση στην αξιοποίηση του προγράμματο. Και στι συγκεκριμένε παρεμβάσει αυτέ, σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε αναμένονται να λυθούν ε, τα ζητήματα αυτά. Μια τρίτη ερώτηση. <coughs> Καταλαβαίνω ότι η καμπάνια απευθύνεται στον προσφυγικό πληθυσμό. Αναρωτιέμαι αν σχεδιάζεται και μια καμπάνια προ την ελληνική κοινωνία, ώστε να δεχτούν οι διοκτήτε να νοικιάσουν το σπίτι στου πρόσφυγε και να δεχτούν του ανθρώπου ε, στη γειτονιά. Γιατί επιτρέψτε μου, υπάρχουν μηνύματα, νομίζω και από την πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυκλοφορούν ε, ανεξέλεγκτοι στι κοινωνίε αυτέ, που είναι ένα αντιφατικό μήνυμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο λόγος στον κύριο Χαδούλη. Καλημέρα και από μένα, Μ' ακούτε. Ναι. Ναι, μια χαρά. Καλημέρα. Μια και έχουμε τον Υπουργό μαζί, θέλω και εγώ να κάνω δύο γενικές ερωτήσεις. Εάν μπορεί να μας πει από το 2015 μέχρι σήμερα πρόσφυγε πρόσφυγες και τούντες άσυλο που έχουν έρθει στη χώρα, πόσοι πλέον είναι εντός των συνόρων, ε, δεύτερη ερώτηση, εάν δεν κάνω λάθος, δεν αναφέρθηκε στα, στα του στη Βουλή η κατασκευή του νέου κιτ στοιχείο, αν έχουμε κάτι νότερο και γι' αυτό, και αν μπορεί να μας πει τι μέλη γεννάσετε με το πλωτό φράγμα. Παρότι δεν ξέρω του Υπουργείου ακριβώς, αλλά έχει μια σχέση και εκείνος. Ευχαριστούμε πολύ. Και παίρνουμε ερώτηση τώρα από την κυρία Μποζανίνο από το Βήμα. Καλησπέρα σε όλους. Δύο ερωτήσεις έχω κι εγώ. Η μία να αναρωτιέμαι αν πώς επελέγει το δύο μήνες η, διάρκεια, η δίμηνη διάρκεια του προγράμματος. Προλαβαίνουν να γίνουν όλα αυτά που μας παρουσιάσατε και στο γράφημα μέσα σε δύο μήνες. Ε, και η δεύτερη ερώτηση αφορά τις επαναπροωθήσεις για τις οποίες γίνεται πολλής λόγος καταγγελίες, υπόνοιες στο τελευταίο διάστημα γιατί δεν ε, πραγματοποιείται δεν στείνεται μια ανεξάρτητη έρευνα για αυτές τι φοβάστε ευχαριστώ και ε, η επόμενη ερώτηση από την κυρία Σταμούλη καλημέρα μακούτε. Καλημέρα, Ναι. Ε, ήθελα να πάω λίγο την ερώτηση του Δημήτρη, λίγο να την επεκτείνω και να ρωτήσω τον Υπουργό και εσά ε, κατά πόσο βοηθούν και κατά πόσο σε δυσκολεύουν στο έργο δηλώσει πολλών μελών τη κυβέρνηση κατά καιρού που έχουν γίνει. Που είτε δεν θέλουν πρόσφυγε ή, ή δομέ στη δική του περιοχή, ε, είτε τέλο πάντων μιλούν για την ανάγκη να φύγουν όλοι από την Ελλάδα. Κατά πόσο αυτά τα πράγματα βοηθούν σε αυτό που, θε, που παρουσιάζεται τώρα που είναι η ενσωμάτωση. Και μια δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσο γίνεται έλεγχο στι συνθηκες αγορα αγορά-εργασία του ανθρώπου που καταφέρουν τελικά να βρουν δουλειά για να αποφευθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης. Ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε προ το παρόν τουλάχιστον άλλη ερώτηση. Οπότε ξεκινάμε τι απαντήσει. Καταρχή, κατ να πάρω αφορμή από αυτό που είπε ο κ. Αγγελίδης και έχετε πάρα πολύ δίκιο και θα ζητήσω από τους συνεργάτες μου μέσα στον Οκτώβριο να κάνουμε μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου για γενικά τα θέματα του Υπουργείου. Όπως γνωρίζετε και στη Βουλή τώρα θα πάω για δεύτερη ενημέρωση στον ίδιο μήνα. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να μου δίνει τη ευκαιρία να παρουσιάζω την πραγματική κατάσταση στο μεταναστευτικό, τα θετικά και τα αρνητικά, τις ευκολίε και τις δυσκολίες και να δέχομαι σχετικές ερωτήσεις. Ε, άρα αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό και με μεγάλη χαρά θα το κάνω. Για την ερώτηση κυρία Κουζινοπούλου για τους Δήμους θα ζητήσω στον κύριο Γεωργιάδη τον ειδικό γραμματέα να μας να δώσει μια συγκεκριμένη πρόταση. Ε, απάντησε αυτό. Ε, για το θέμα της διαθεσιμότητας κατοικιών, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή στο πρόγραμμα Ήλιος, βάσει της δουλειάς που έχει κάνει και ο ΔΟΜ, υπάρχει διαθεσιμότητα κατοικιών. Ε, το πρόγραμμα Εστία δηλειτουργήσε και εκπαιδευτικά προς την ελληνική κοινωνία και αυτή τη στιγμή έχουμε 22.000 ενεργές θέσει, όπως ξέρετε στο πρόγραμμα Εστία το οποίο πλέον έχουμε αναλάβει τη διοίκησή του το οποίο μέχρι, πρότινος ήταν υπό την εποπτεία της ΥΠΑ της Αρμοστίας άρα υπάρχει η εκπαίδευση ελληνικής κοινωνίας και είναι και σημαντικό τώρα και η εκστρατεία που ξεκινάμε να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινή νόμη. Η πραγματικότητα είναι, όπως είπε και ο κύριος Ρόκο, ότι υπάρχει μία κόπωση μετά από τόσα χρόνια μεταναστευτική κρίση, αλλά μιλάμε στον ελληνικό λαό με ειλικρίνεια. Πιστεύουμε σε μια πολιτική περιορισμού των ροών. Πήραμε ουσιαστικέ δράσει το 2020 και οι ροέ πλέον έχουν μειωθεί κατά 73% από την αρχή τη χρονιά και κατά 91% το τελευταίο εξάμηνο. Έχουμε σχεδόν διπλασιάσει την έκδοση αποφάσεων ασύλου. Δίνουμε έμφαση στι επιστροφέ όσων δεν δικαιούνται διεθνού προστασία και πλέον έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο αποχωρήσεων με αφήξεων. Αλλά βεβαίω είμαστε μια Ευρωπαϊκή χώρα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνέ δίκαιο. Παράσχουμε διεθνή προστασία όπω επιβάλλει η συνθήκη τη Γενέβη και η ελληνική νομοθεσία και οι ευρωπαϊκέ οδηγίε. Και σε αυτέ τι περιπτώσει πρέπει να καταβάλουμε περισσότερε προσπάθειε. Θέλω να σα πω, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε κάνει τίποτα στον τομέα τη ενσωμάτωση. Το ήλιο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2019. Άρα η ενσωμάτωση δεν ήταν καν στην ατζέντα την τετραετία 15-19. Τώρα και είναι στην ατζέντα και έχουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτιμούμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε 82.000 αναγνωρισμένου πρόσφυγε στη χώρα. Λέω εκτιμούμε διότι ανατριετία γίνεται η ανανέωση των αποφάσεων ασύλου και κατά συνέπεια, στο μεσοδιάστημα, επειδή κάποιοι έχουν εκδώσει και αξιωτικά έγγραφα, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι βρίσκονται στην Ελλάδα. Δεν γίνεται απογραφή κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Στου πρόσφυγε γίνεται απογραφή εμέσω, ανατριετία, με την ανανέωση των αδειών παραμονή. Ω προ το θέμα τη ΧΥΟΥ, όπω και στο θέμα τη ΛΕΣΒΟΥ, είναι θέμα πλέον λίγων εβδομάδων για να ξεκινήσουμε την διαγωνιστική διαδικασία αφού ολοκληρωθούν τεχνικά θέματα τα οποία εξετάζουμε και έτσι μαζί με την σύμβαση που υπογράφεται αύριο για τη Σάμο, την Κό και τη Λέρο, με τα έργα στη Χίο και στην Ελέσβο ολοκληρώνεται το εθνικό σύστημα πρώτης υποδοχής με κέντρα τα οποία θα έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και θα έχουν προσφέρουν πολύ περισσότερη ασφάλεια και στους διαμένοντες και στην τοπική κοινωνία. Για το θέμα του φράγματος, το οποίο προμηθεύτηκε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, έχει παραδοθεί στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή για την κατακρίση του επιχειρημα... επιχειρησιακή χρήση. Θέλω να σας πω ότι την εποχή που το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης αποφάσισε να δοκιμάσει πιλωτικά αυτό το φράγμα ήταν μια εποχή πολύ αυξημένων ροών και ήταν πολύ ορθή η άποψη του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης να δοκιμάσει νέες τεχνικές, νέες τεχνολογίες, οι οποίες στέλναν ένα πολιτικό μήνυμα ότι η χώρα μας έχει θαλάσσια σύνορα. Το εντυπωσιακό ήταν οι αντιδράσει των κομμάτων τη αριστερά πριν καν δοκιμαστεί αν αυτό θα ήταν αποτελεσματικό ή όχι. Γιατί αυτό που ενόχλησε τα κόμματα τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν ήταν το αν δουλεύει ο φράχτη, είναι γιατί θέλαμε να βάλουμε φράχτη και να περιορίσουμε δραστικά τι ροέ στη χώρα μα, η οποία το 2015 βίωσε πρωτόγνωρε περιστάσει. Είπε ο κ. Βίτσα, αν είχαμε εμεί τότε τι δικέ σα ροέ είπα το θέμα είναι ότι εσείς στις δικές σας ημέρες δεν επιδιώξατε να έχετε χαμηλότερες ροές. Ω προ τις ερωτήσεις ε, για τη διάρκεια της μετάβασης, η μετάβαση δεν υπήρχε στο αρχικό πρόγραμμα. Ε, είχαμε ζητήσει χρηματοδότηση για τη μετάβαση για τα νησιά, γιατί στα νησιά υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ότι αυτός που βρίσκεται στα κοί νησιών δεν είναι πρακτικά εκεί που επιδιώκει να βρει μόνιμη κατοικία. Αυτοί που βρίσκονται σε δομέ ενδοχώρα, Μπορούν να εκμεταλλευτούν το διάστημα μέχρι να βγουν από τη δομή, γιατί οι άνθρωποι του ΔΟΜ είναι μέσα στι δομέ και του βοηθάνε να μπουν στο ήλιο από την πρώτη στιγμή. Άρα υπάρχει αυτό ο απαραίτητο χρόνο προσαρμογή στα νησιά. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε εγκρίνει τη χρηματοδότηση, τώρα την ενέκρινε, και άρα έχουμε αυτή τη δυνατότητα γέφυρα. Δύο μήνε όπου στα ξενοδοχεία όπου θα μεταβούν αυτοί οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγε, θα μπορέσουν οι άνθρωποι του ΔΟΜ ταχύρυθμα να τους βοηθήσουν στην εξέβρεση ε, κατοικία, εργασίας και στην ένταξη τους σε προγράμματα εκμάθησης στα 19 κέντρα που λειτουργούν. Για το θέμα των επαναπροωθήσεων νομίζω έχω τοποθετεί πάρα πολλές φορές και με έχουν εντυπωσιάσει άρθρα ξένων εφημερίδων που αναφέρουν την τουρκική ακτοφυλακή ως πηγή για τις πληροφορίες που μεταδίδουν. Το άλλο που μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε δημοσιεύματα είναι ότι υπήρχαν μετανάστε οι οποίοι ισχυρίζονται ότι προσπαθήσαν πέντε και δέκα φορέ να μπουν στη χώρα μα. Αν ισχύαν ποτέ αυτοί οι ισχυρισμοί, θα ήταν φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο στη γείτονα και κατά συνέπεια δεν υφίσταται λόγο να υποβάλουν άσυλο έτοιμα ασύλου στην Ελλάδα, διότι βρίσκονται ασφαλεί στη γειτονική χώρα. Ω προ τη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη τη κυβέρνηση, θέλω να σα πω ότι είναι υποδειγματική. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη τη αντιμετώπιση τη μεταναστευτική κρίση. Ο Πρωθυπουργό, έχει θέσει ένα όριο στους ετούντε άσυλο αναπεριφέρεια στο 1% και με χαρά σας λέω ότι καμία περιφέρεια της χώρας πλην του Βορείου Αιγαίου που έχει τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης αλλά δεν αναφέρεται εκεί το 1% δεν έχουν υπερβεί αυτό το όριο. Άρα υπάρχει ένας διαμοιρασμός των ετούντων άσυλο σε όλη τη χώρα και με την ίδια λογική θα συνεχίσουμε. Δεν είναι ανάγκη να φύγουν όλοι. Είναι ανάγκη όμως να έχουμε μια αυστηρή αλλά δίκαια μεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή, να δίνουμε προσφυγικό προφίλ και δικαίωμα διαμονή σε αυτού που πραγματικά το δικαιούνται σύμφωνα με τι συνθήκε τη Και όχι με τη λογική άλλων κρατών ή άλλων εποχών που ξεχυλώναμε την έννοια το ποιο είναι πρόσφυγα και ποιο δεν είναι. Ε, κύριε Γεωργιάδη, αν θέλετε να απαντήσετε για το νέο πρόγραμμα που σχεδιάζεται με του Δήμου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Εκείνο που ε, έχουμε ετοιμάσει ω δεύτερο πυλώνα. Ε, χρηματοδοτικό αλλά και πυλώνα σχεδιαστικά για την κοινωνική ένταξη είναι η πρότασή μας δια του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε αναφορά ε, σε 18 με 20 χιλιάδες πρόσφυγες, οι οποίοι παράλληλα με το κυρίαρχο εργαλείο που έχουμε σήμερα το, τον, το πρόγραμμα Ήλιος, θα πρέπει ε, και αυτοί να ακολουθήσουν προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Άλλωστε, ε, να θυμίσω εδώ ότι σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία που πέρασε στη Βουλή η, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ε, υπάρχει η αυτοδέσμευση και της πολιτείας περί υποχρεωτικότητας ε, των δράσεων κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης για τους πρόσφυγες. Α, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να ανταποκριθεί. Όπως υπόθηκε πριν, Έχουμε σημείο αναφοράς 80-82 πρόσφυγες. πρόσφυγες. Προσπαθούμε αυτούς τους πρόσφυγες να τους εντάξουμε σιγά-σιγά στα προγράμματα κοινωνικής ένταξης, όπως αναφέρθηκε. Τώρα, ειδικότερα για την πρόταση που έχουμε κάνει ως Υπουργείο προς το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως σας είπα, αφορά περίπου στους 20.000 ωφελούμενους. Έχουμε συναννοηθεί και συνεργαστεί παράλληλα για την κατάθεση ε, ε, της πρότασής μας με τον ΟΑΕΔ, με τους Δήμους, δηλαδή με, την, ε, με τις ενώσεις τους, με τα επιμελητήρια. Σκοπεύουμε να εμπλέξουμε δηλαδή σε κάθε νομό τα αντίστοιχα επιμελητήρια ε, και επίσης βρισκόμαστε σε μία άριστη συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ε, με τους συνεταιρισμούς σε όλη την Ελλάδα. Σκοπεύουμε, δηλαδή, να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης. Όταν εγκριθεί και όταν ξεκινήσει, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε πιο αναλυτικά. Αν μπορώ να προσθέσω κάτι επικουρικά στο ερώτηση του κ. Αγγελίδη, το οποίο δεν είπα πριν. Πέρα ότι θα σχεδιάσουμε μια συνέντευξη τύπου τις επόμενες εβδομάδες, τη Δευτέρα συμμετείχα στο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου, παρουσίασα αναλυτικά τι 7 αλλαγέ που έχουμε κάνει ω Υπουργείο και τα αποτελέσματα ενιαμήνου. Και φυσικά δέχτηκα ερωτήσει από όλου του παρευρισκόμενου εκπροσώπου των μέσων μαζική επικοινωνία. Και γενικά είμαι πάντα διαθέσιμο για κατηδίαν συζητήσει και συνεντεύξει για να ενημερώνουμε την κοινή γνώμη και εσεί να ασκείτε το δημοσιογραφικό σα λειτουργήμα αποτελεσματικά. Ωραία. Ε, νομίζω έχουμε κάποιε ερωτήσει που αφορούν αριθμού. Γεια σα. Καλημέρα και από μένα. Κλαούδια Σαμαρά. Είμαι η περιφερειακή συντονίστρια του προγράμματο Ήλιο για την Νότια Ελλάδα. Θα απαντήσω μόνο λίγο γρήγορα στι ερωτήσει ω προ τον αριθμό των ωφελουμένων που επωφελείται σήμερα από το πρόγραμμα. Όπω βλέπετε, μάλλον όπω είδατε και από την παρουσίαση, έχουν εγγραφεί ω και σήμερα σχεδόν 19.000 άτομα. Και ε, σημαντικό να τονίσουμε ότι ε, από του 19.000, πάρα πολλοί εγγράφηκαν πρόσφατα. Η, το ελάχιστο χρονικό διάστημα για το οποίο ένας ωφελούμενος είναι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα είναι 12 μήνες. Το οποίο σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους 19.000 είναι ακόμα εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα και μάλιστα, δεδομένου ότι εγγράφονται καθημερινά ε, πρόσφυγες, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στο πρόγραμμα, μπορείτε να θεωρήσετε ότι 19.000 άτομα είναι αυτοί που σήμερα είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα ε, και μάλιστα από αυτού, οι 6.400 έχουν ήδη λάβει επιδότηση ενοικίου. Όλε αυτέ οι πληροφορίε μπορείτε να τι βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΟΜ, όπου κάθε εβδομάδα ε, παρουσιάζουμε το καινούριο fact sheet, όπω έχει αναφέρει και ο συνάδελφο πριν. Ε, να τονίσω, ω προ την ερώτηση για το τι γίνεται όταν ένα οφελούμενο τελειώνει από το ήλιο ότι προφανώ δεν έχουμε πολλού ωφελούμενου που ήδη τελειώσανε το κύκλο του. Όμω ε, έχουμε πολύ καλέ ε, ενδείξεις ενδείξει ότι έχουμε και ωφελούμενοι οι οποίοι τελικά, δεδομένου ότι μάθανε τη γλώσσα σε ένα επίπεδο τόσο καλό, που μπορέσανε να γίνουν και διερμηνεί για ΜΚΟ ή για διεθνεί οργανισμού, το οποίο είναι. Ό,τι καλύτερο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τελικά μάθανε τη γλώσσα, βρήκανε και εργασία και τελικά καταλήξανε να δουλέψουν και με τους ίδιους τους ανθρώπους που πήγαν να τους εντάξουν. Ε, και όσο αφορά τους δύο μήνες σε ξενοδοχεία, να πούμε ότι είμαστε σε υπερ, πάρα πολύ στενή συνεργασία με το Υπουργείο για να φροντίσουμε όλες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με άφημη άνοιξη τραπεζικών λογαριασμών και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ε, νοικιάσουν διαμέρισμα, αυτά να γίνονται σε αυτό το χρονικό περιθώριο και παράλληλα όσο όλα αυτά οι τα, 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 τα διαδικασίε λαμβάνουν χώρα. βοηθάμε του ωφελούμενου να ψάξουν σπίτι. Έχουμε ήδη κάποιοι ωφελούμενοι που μεταφέρθηκαν από τη Λέσβο, που μάλιστα βρήκα, βρήκαν και διαμέρισμα. Ε, προφανώς όλη η διαδικασία με το, τώρα με το COVID δεν βοηθάει, δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποιες δομές ε, που είναι είτε σε καραντίνα. Τέλος πάντων, δυσκολευόμαστε λίγο και με αυτό. παρόλα αυτά, η συνεργασία με το Υπουργείο είναι εξαιρετική και πάντα συνεπής. Ε, γι' αυτό και ε, όπως Όπω σα είπα, μερικοί ωφελούμενοι ήδη βρήκανε και διαμέρισμα. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου για την συμμετοχή σα και τι ερωτήσει σα. Θα μοιραστεί και ενημερωτικό υλικό από την συνέντευξη τύπου στα mail σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου.